Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside View, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Ξεκινούν λοιπόν τα κρίσιμα stress test των ελληνικών τραπεζών, να δούμε ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα αλλά και πότε αναμένεται να ολοκληρωθούν με τη βοήθεια της Βάσου Σαγκελέτη. Βάσου, καλησπέρα. Γεια σου, Πέτα. Ξεκίνησαν ήδη τα stress test, έτσι κάποιες προεργασίες από ό,τι μας ενημερώνουν από τις τράπεζες. Ουσιαστικά θα ξεκινήσει, μάλλον η πρώτη προθεσμία είναι στις 19 Φεβρουαρίου, μέχρι την οποία οι τράπεζες θα πρέπει να έχουν οριστικοποιήσει τους ισολογισμούς τους, ούτως ώστε να τους υποβάλουν μαζί με επιπλέον στοιχεία στην Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών. Γιατί κατόπιν θα ξεκινήσει ένα λιζουερίς, ένα πηγενέλα των στοιχείων, δηλαδή θα κάνει κάποιες παρατηρήσεις η Ευρωπαϊκή Αρχή, θα ζητήσει κάποια επιπλέον προφανώς στοιχεία ή ίσως να μην εγκρίνει κάποια και να ζητήσει κάποιες αλλαγές στα στοιχεία που δίνουν οι τράπεζες. Και έτσι αυτό θα συνεχιστεί ουσιαστικά μέχρι και τις 2 Απριλίου, όπου θα πρέπει οι τράπεζες να υποβάλουν τα οριστικά τους στοιχεία. Και μετά, στις 4 Μαΐου, συνεδριάζει ο ESM, ούτως ώστε να αποφασίσει να βγάλει τα αποτελέσματα των stress test. Θα περάσουμε δηλαδή. Ναι, κατά πόσο οι τράπεζες περνούν ουσιαστικά το δυσμενές σενάριο. Βέβαια, όπως τόνισε και η επικεφαλής του εποπτικού μηχανισμού της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, του SSM, η Ντανιέλ Νουίς, στη Φραγκφούρτη, όπου βρισκόταν το Insider την προηγούμενη εβδομάδα, δεν πρόκειται για τεστ που είναι τα οποία περνάς ή κόβεσαι, με την έννοια ότι δεν είναι οριστικά, δηλαδή ότι συνέχεια θα υπάρχει εποπτεία πάνω στις τράπεζες, ειδικά στο κομμάτι των πληστηριασμών και βασικά των κόκκινων δανείων. Ένας τρόπος που οι τράπεζες έχουν δεσμευτεί να τα μειώσουν, όπως ξέρουμε, είναι οι πληστηριασμοί. Ένας άλλος τρόπος είναι οι ρυθμίσεις, βέβαια, που είναι και ο πιο επιθυμητός τρόπος. Και η ίδια η ΝΟΗ είπε ότι θα πρέπει οι τράπεζες να κάνουν πιο γενναίες προτάσεις, να θυσιάσουν επιτόκια, ίσως και κάποιο κούρεμα κεφαλαίου. Ναι, δηλαδή, και όντως οι τράπεζες προχωράνουν σε πιο δραστικές ρυθμίσεις, όπως ξέρουμε. Οπότε λοιπόν τα αποτελέσματα των stress test, όπως προκύπτει το τελευταίο ρεπορτάζ, θα δημοσιευθούν. Ενώ στην αρχή δεν είχαν σκοπό να τα δημοσιεύσουν, μάλλον έτσι είχε συμφωνηθεί, δηλαδή να γίνει μια συνεννόηση με τις τραπεζικές διοικήσεις. Τελικά αποφασίστηκε και όπως μαθαίνει το Insider, όπως έμαθε σε ρεπορτάζ που έκανε στη Φραγκφούρτη, από πηγές που βρίσκονται κοντά στα stress test και στη διαδικασία αυτή, ήταν απόφαση των θεσμών ουσιαστικά. Δηλαδή δεν είχε να κάνει με τη διαδικασία που ακολουθούν όλες οι ευρωπαϊκές τράπεζες. Mm-hmm. Αποφασίστηκε ειδικά για την Ελλάδα ότι πρέπει και για την Ελλάδα να δημοσιευθούν, ούτως ώστε να είναι πιο διαφανής η διαδικασία, γιατί επίκειται και η έξοδος, η ολοκλήρωση του προγράμματος τον Αύγουστο. Επομένως, θα πρέπει να γνωρίζουν οι θεσμοί και όλοι οι δανειστές και οι αγορές ακριβώς σε ποια κατάσταση βρίσκονται οι τράπεζες. Mm. Ναι. Δηλαδή να είναι ξεκάθαρη εικόνα. Και υποθέτουμε είναι πολύ πιθανό να πίεσε και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προς αυτήν την κατεύθυνση, δηλαδή μεταξύ των θεσμών, ίσως να επέβαλε εκείνο τη θέση του. Οπότε λοιπόν περιμένουμε ουσιαστικά στις αρχές Μαΐου τα αποτελέσματα, να δούμε πού βρίσκονται οι ελληνικές τράπεζες, να θα χρειαστούν νέα κεφάλαια που φυσικά κανείς δεν θέλει, ούτως ώστε να υπάρξει και μία, μετά στο γενικότερο πλαίσιο, μία προετοιμασία για την έξοδο από το πρόγραμμα και για το χρέος και για το πώς θα πορευτεί η χώρα στη μετά μνημονιακή εποχή.